Θέλω να σου πω πώς έμαθα τη φλογέρα. Ο παππούς μου κάποτε όταν ήταν νέος είχε πάει σε εξωτερικό και είχε 3 παιδιά και 1 κόρη. Λοιπόν, και έφερε τη φλογέρα για τα παιδιά του. Και τα παιδιά μεγαλώσανε, παντευτήκανε, γίνανε οικογενειάρχες, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, όλοι χωρίσανε. Και η φλογέρα έμεινε στον πατέρα μου. Και από τον πατέρα μου την παρέλαβα εγώ τη φλογέρα. 2 αδέρφια δεν είχαν αυτό να παίζουν με φλογέρα καθόλου. Εγώ όμως με τη φλογέρα εκείνη εκεί που ακούτε καμιά φορά έχω παίξει κορίτσια, παιδιά στο χωριό, στα χωριά να παίζω τη φλογέρα και να χαίρονται και να χορεύουνε. Και ο χαρακτήρας μου είναι αυτός εμένα. Ανοιχτός. Καταλάβατε. Αυτός. Με τη φλογέρα νύχτα μέρα. Με τα προβατάκια και με τα γίδια μαζί και με τη φλογέρα να την παίζω όπως την παίζω και τώρα. Μπράβο μπαμπά, μπράβο. Έλα να δούμε κάτι, τι είναι εδώ, τι έχεις γράψει κάτι. Όλη η ζωή σου, κοίτα πόσο έπαιξες. Από μικρό παιδάκι την παίζω. I think it's engraved somewhere. Can't see the engraving. Oh, there it is. Look at that. Michali Minku. 1905. It's over 120 years old. And the holes where Dad's played have been worn by his fingers all his life. Thank you for watching.